συναντήσουμε τον Γιώργο Μαρινάκη για να δούμε πώς πέρασε εκεί την Κυριακή του Πάσχα. Γιώργο, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, κυρία Κατρίτση και κυρία Παρασκευοπούλου και βέβαια κυρία Λίνα Νικολακοπούλου. Κορυφαίος μουσικός λοιπόν, σε βλέπουμε ότι είσαι έτοιμος με τα εργαλεία της δουλειάς. Πες μας, το κατσικάκι πέτυχε? Το φτιάξε. Έφτιαξες κατσικάκι, δεν μας είπες τίποτα ούτε εσύ. Πέτυχε. Τι γίνεται, όλοι φτιάχνετε κάτι. Είναι καλό που προσπαθούμε. Τι να κάνουμε, εδώ στην πόλη είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι όλος ο κόσμος. Και εμείς Γιώργο. Για τις βασικές ανάγκες. Όπως όλος ο κόσμος. Τώρα το Σαββατοκύριακο είχε και ολική απαγόρευση των αυτοκινήτων, οπότε δεν μπορέσαμε να κάνουμε ανάσταση. Θα κάνουμε ανάσταση τη Δευτέρα του Πάσχα. Γιώργο, είσαι εκεί από το στην Κωνσταντινούπολη από το 2003. Εμείς είχαμε βρεθεί περίπου το 2010. Όταν είχα έρθει σε κάποιο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, ήσουν ψάλτης τότε στο Πατριαρχείο. Σήμερα πού σε βρίσκουμε? Και σπούδαζες στο Πανεπιστήμιο. Εδώ και 1,5 χρόνο έχω φύγει από το Πατριαρχείο. Υπήρχε μια μεγάλη ανάγκη στον Άγιο Στέφανο στο Γεσίλκιο και έχω πάει έχω διοριστεί στον Άγιο Στέφανο πρωτοψάλτης εκεί. Αυτή τη μεγάλη εβδομάδα ήταν πολύ δύσκολη. Δεν κάναμε όλες τις ακολουθίες, κάναμε κάποιες ακολουθίες. Τις υπόλοιπες ακολουθίες παρακολουθήσαμε από το διαδίκτυο όπως όλος ο κόσμος. Εγώ παρακολούθησα το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τους Άγιους Πατέρες με κατάνοιξη να τελούν τις ακολουθίες και βέβαια προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου μας κ. Βαρθολομαίου. Θέλω να μου πεις ποια τα σχέδιά σου, θα μείνεις στην Κωνσταντινούπολη ή σκοπεύεις να επιστρέψεις κάποια στιγμή στην Ελλάδα? Δεν μονιμότερο του προσωρινού. Το έχουμε καταλάβει, γι' αυτό σε ρωτώ. Μεγάλη αλήθεια. Από ό,τι καταλαβαίνετε, όταν επιλέγω να είμαι εδώ και σε μια πανδημία, είναι πραγματικά η πόλη της καρδιάς μου. Λοιπόν, Γιώργο, εγώ θέλω να σου ζητήσω τώρα μια χάρη. Γιατί ξέρω ότι χατήρια δεν χαλάς. Ανέβαζες έναν τίτλο, ένα ρεφρέν για αυτή την περίοδο που ζούμε τώρα, για αυτή την δυσκολία. Ποιο θα ήτανε? Κάνε λιγάκι υπομονή. Ωραία, θα μας πεις ένα ρεφρέν, γιατί υπομονή κάνουμε και πρέπει να κάνουμε κι άλλο, θέλουμε να κάνουμε υπομονή. Αλλά μπορεί να μας πείσεις έτσι πιο γλυκά με τη μουσική. Ναι, θα σας, δεν ξέρω, θέλω να πω σε όλους τους ακροατές μας, Χριστός Ανέστη, ο Αναστημένος Χριστός να τους δίνει αγάπη, χαρά και κουράγιο για τις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Και θέλω πριν σε ακούσουμε, Γιώργο, θέλω καταρχάς να σε ρωτήσω, Λίνα, μου έχεις πάει Κωνσταντινούπολη? Πολλές φορές. Τι αγαπάς περισσότερο στην Κωνσταντινούπολη? Την Κωνσταντινούπολη. Την ίδια, με το που θεωρώ ότι είναι η ομορφότερη ευρωπαϊκή πόλη. Να. Με το που φτάνεις έχει κάτι η Κωνσταντινούπολη που μοναδικό. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Μοναδικό και οικείο. Δηλαδή, πονάς για κάτι που κουβαλάς μέσα σου χωρίς να το ξέρεις. Γι' αυτό λοιπόν θα μείνουμε στην Κωνσταντινούπολη. Πριν μας δώσεις τη χαρά με το τραγούδι που θα μας ετοιμάσει και με το ούτι θα παίξεις, θα ήθελα να συνδεθούμε με τον κύριο Ιωαννίδη. Ο οποίος κύριος Ιωαννίδης, από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, έχει καταγωγή από την πόλη. Σωστά, κύριε Ιωαννίδη? Ναι, σας βλέπω. Χριστός Ανέστη, κύριε Ιωαννίδη. Αληθώς ο κύριος. Τι σας συγκινεί σε αυτή την πόλη, πόσες φορές έχετε πάει, φαντάζομαι αρκετές φορές? Έχω πάει πάρα πολλές φορές, ειδικά σε πολύ νεαρή ηλικία των ήμουν, μαζί με τη μητέρα μου. Είχαμε πολλούς συγγενείς εκεί, τώρα βέβαια έχουν μείνει πολύ λιγότεροι. Και γενικά έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις, έχω πολλές εικόνες, πολλές μυρωδιές από την πόλη. Είναι πραγματικά ένα ιδιαίτερο μέρος και οι Έλληνες που είναι ακόμα εκεί είναι τεράστια η αγάπη τους για τον τόπο και για τον Ελληνισμό και για το Πατριαρχείο εκεί πέρα που ακόμα προσπαθεί. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Οι Ρωμιοί που βρίσκονται εκεί, ποια συνταγή από αυτές που συνηθίζουν στην Κωνσταντινούπολη έχετε ξεσηκώσει μέσα σε εισαγωγικά? Η πιο χαρακτηριστική και πιο πρόσφατη είναι ότι είχα μια, ας το πούμε, μνήμη από τις γιαγιάδες και από τις δύο οι οποίες ήταν εξαιρετικές μαγείρισες.
μια συγκεκριμένη σχέση από το Τζουρέκι, αυτό το πολίτικο που λέμε. Οπότε, ναι, φέτος προσπάθησα να φτάσω στην γεύση που θυμόμουν με πολλούς πειραματισμούς και έφτιαξα ένα τσουρέκι όσο πιο κοντά μπορούσα τότε. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη, θέλω ένα λεπτό να κάνετε υπομονή, γιατί έρχομαι μία ερώτηση σαν αυτές που δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, γιατί πρώτα θα σας αφιερώσει ένα τραγούδι ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος δεν θα μας χαλάσει το χατήρι. Γιώργο. Πάρα πολύ. Με χαρά, με χαρά. Ναι, τώρα όπως θέλω να ακούσω ποιο τραγούδι Ανέστη, θα... και χρόνια πολλά, ποιο τραγούδι θα αφιερώσεις. Έχω επιλέξει ένα πολύ γνωστό κομμάτι Κωνσταντινουπολίτικο, το Μενεξέδες και Ζουμπούλια, για να το τραγουδίζουμε όλοι οι ακροατές, σε όλο τον κόσμο, από μπροστά από την οθόνη ή την οθόνη του υπολογιστή. Γιώργο, μας ακούμε. Εμείς τραγούδι. Hey, Valla, oh, mono, esen agapa.